Κύριε Δήμαρχε, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, ο Δήμος Αττικού υπέβαλε το αίτημα στην αποκεντρωμένη για την εκ νέου ανανέωση της κατάστασης έκτασης ανάγκης στην ΚΟΠ, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που δεν ευδοκίμησαν να ολοκληρωθούν όλο το προηγούμενο διάστημα, με δύο ή τρεις ανανεώσεις της κατάστασης έκτασης ανάγκης. Με άδεια από τα μνήμη μου, κυρία Παπαζαχαρίου, η τρίτη παράταση. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι θα έπρεπε να τρέξουμε πιο γρήγορα, και έτσι βρισκόμαστε σε ορισμένους τομείς στο σημείο που είμαστε μετά το σεισμό. Και να γίνω πιο σαφής. Είδατε ότι τα μεγάλα προβλήματα που δημιούργησε αυτός ο πολύ ισχυρός σεισμός, δεν θα πάψω να λέω ότι είναι ο ισχυρότερος σεισμός στον Αιγαϊκό χώρο των τελευταίων 10 χρόνων. Μπορεί κάποιος να πει ότι ήταν ένας σεισμός πριν από μερικά χρόνια στην ανοιχτάτιση μεταξύ Λίμνου και Μυτιλίνης, όμως ήταν υποθαλάσσιος, δεν είχε τις επιπτώσεις που είχε. Προηγήθηκε ο σεισμός μετά στη Μυτιλίνη, ο οποίος ήταν μικρότερος από τον δικό μας σεισμό, και ακολούθησε ο δικός μας το καλοκαίρι του 2017. Οι τεράστιες καταστροφές που επέφερε και τις οποίες προσπαθούμε και ψυχολογικά να μην τις θυμόμαστε, αλλά και οι προσωπικές στιγμές που έζησε ο καθένας, είναι κάτι που δεν θέλει να το σκέφτεται. Προϊόντος όμως του χρόνου, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές. Και παραμένουν ανοιχτές θυμίζοντάς μας δύο πράγματα. Τον ισχυρό σεισμό και το πώς καταφέραμε να τον ξεπεράσουμε, αλλά ταυτόχρονα μας υπενθυμίζουν και το πόσο αδύναμοι είμαστε ως κράτος να αντιμετωπίσουμε πράγματα με τις ταχύτητες που πρέπει, προκειμένου οι επιπτώσεις από οποιοδήποτε βίαιο συμβάν να αποκατασταθούν γρήγορα και να επανέλθει η ζωή. Έχουμε λοιπόν ένα λιμάνι το οποίο θα μπούμε στον τρίτο χρόνο τώρα, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ένα λιμάνι για το οποίο εμείς είχαμε διαθέσει και το Λιμενικό Ταμείο και το Δήμο από πλευράς πόρων, αλλά και δυνατότητας μελετών και γρήγορης αποκατάστασης, τουλάχιστον στο εσωτερικό λιμάνι, για να αποκατασταθεί και να μην έχει την εικόνα που έχει. Επελέγει η λογική του ενιαίου ως έργου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούσε να γίνει διαχωρισμός. Προχωρήσαμε σε δεύτερη πρόταση, στο αναπτυξιακό συνέδριο που έγινε στη Ρόδο το πέρυσι τον Απρίλιο, στη λογική ότι να πάμε σε μία προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου και Λιμενικού Ταμείου, και το Λιμενικό Ταμείο να πάρει το κομμάτι του εσωτερικού λιμανιού για να προχωρήσει. Οι διαβεβαιώσεις ήταν ότι προχωρούμε πάρα πολύ γρήγορα και άρα θα είμαστε έτοιμοι πολύ γρήγορα. Εάν ο Δήμος δεν πίεζε και δεν φώναζε, δεν θα ερχόντουσαν τα γεωτρύπανα να κάνουν τις γεωτρήσεις πέρσι τέτοια εποχή, που έπρεπε να είχαν γίνει πολύ έγκαιρα. Καθυστέρησαν οι μελέτες. Έγινε η διαδικασία του διαγωνισμού όπως έγινε και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει νομική δέσμευση, δηλαδή υπογραφή σύμβασης, που να εμπίπτει μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος που βάζει η νομοθεσία για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και οφείλαμε να αφοπλίσουμε πλέον και κάθε έναν ο οποίος λέει ότι ο Δήμος δεν κάνει και δεν κάνει, προκειμένου να υποβάλουμε το αίτημα ξανά. Ξεκινώντας λοιπόν από το λιμάνι, θέλω να πιστεύω και εύχομαι, διαβεβαίωσα ότι χθες ή προχθές πρέπει να έγινε η συζήτηση στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν έχω ενημέρωση μέχρι τώρα. Πιθανόν την επόμενη εβδομάδα να ανέβω στην Αθήνα να δω τι γίνεται. Μακάρι να τελειώσει και να οριστικοποιηθεί η εγκατάσταση του αναδόχου. Μπαίνει μετά το δίλημα πότε θα ξεκινήσει και τι θα κάνει. Εάν λοιπόν καταλήξει το Συμβούλιο Επικρατείας, προχωρήσουν οι διαδικασίες ελέγχων κλπ. Και υπογραφή σύμβαση, το νωρίτερο που μπορεί να μπει, αν τρέξουν την διαδικασία, θα είναι περί τον Μάρτιο. Η λογική που λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εργασίες τον Μάρτιο και να τις ξαναπάμε στον Οκτώβρη είναι λάθος και οφείλουμε όλοι να τη βγάλουμε από το μυαλό μας. Και δεν αναφέρομαι στο εσωτερικό λιμάνι. Αναφέρομαι στο εξωτερικό. Εάν το εργοτάξιο οργανωθεί σοβαρά και η επιβλέπουσα αρχή οργανώσει το χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να γίνονται εργασίες, τότε θα υπάρχει ένα ορατό μέλλον. Για κάποιον ο οποίος δεν θέλει πιθανόν να ξεκινήσει ακόμα το λιμάνι, θα αρχίσουν οι δικαιολογίες, μα μέσα στο καλοκαίρι θα δουλεύουμε και τι θα κάνουμε και τι θα δείξουμε. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Η πίεση δική μας θα είναι τα έργα να ξεκινήσουν, ειδικά στο εξωτερικό λιμάνι, έγκαιρα, για να, αν το πούμε στην καθομιλουμένη, να δρομολογήσει το έργο και να εξελιχθεί κάποια στιγμή με τις ταχύτητες που πρέπει να εξελιχθεί.
Σε ό,τι αφορά το ιστορικό λιμάνι, είχατε ήδη δηλώσει και μάλιστα την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ήταν τον κύριο Ζερβό, ότι θα αναλάβετε την πρωτοβουλία, ούτως ώστε να σας επιτραπεί από το Υπουργείο να παρέμβετε για τον καλοποιησμό του. Υπήρξε απάντηση, έγινε αυτό το αίτημα και αν εμπίπτει και μέσα στη διαδικασία αυτή της παράτασης που ζητάτε για την... Καταρχήν, όπως πολύ σωστά το θέσατε, εμπίπτει και στη λογική της παράτασης για να δούμε τι θα κάνουμε. Να το ξεκαθαρίσω γι' αυτό. Επί τρία χρόνια τώρα μετάδοση, δύο χρόνια μετά το σεισμό, η μόνιμη εποδός όλων, γιατί δεν κάνει κάτι στο λιμάνι. Για να γίνει κάτι στο λιμάνι θα πρέπει να επιτραπεί από τα συναρμόδια υπουργεία που είναι το ναυτιλία, το υποδομών, το εσωτερικό κλπ. Αυτό λοιπόν για να γίνει θα πρέπει να έχουμε την έγκριση να κάνουμε έργο. Με βάση τη μελέτη που θα είναι εγκεκριμένη και... Με βάση τη μελέτη δεν μπορούμε, διότι υποκαθιστούμε τον εργολάβο και θα πρέπει να αφαιρεθεί από την εργολαβία. Εκεί είναι το λεπτό σημείο και κάποιοι προσπαθούν να το αποκρύψουν ή να πούν στον κόσμο ψέματα. Εγώ δεν έχω μάθει να λέω στον κόσμο ψέματα. Πρέπει να μιλώ στον πολίτη και να του μιλώ ευθέως, κοιτάζοντας άνθρωπο στα μάτια. Οποιαδήποτε παρέμβαση δεν μπορεί να έχει σχέση με την όλη εργολαβία. Γιατί το κόστος σαν... πληρώνεται από το λιμενικό ταμείο. Από το λιμενικό ταμείο. Και γιατί το είναι... οποίο βέβαια δεν μπορείτε να το κάνετε αν δεν έχετε την απαραίτητη έγκριση, ούτως ώστε να εκταμιεύσετε τα λεφτά και τέλειως θα μπορούσατε να πληρώσετε. Κύριε Παπαζαχαρίου, ξέρετε ότι ακόμα και προσκρουστήρες να θέλουμε να αγοράσουμε αυτά τα μεγάλα μπαλόνια για τα βαπόρια ή τα μικρά πλοία, πρέπει να πάρουμε έγκριση από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Γι' αυτό λοιπόν το έργο, οποιαδήποτε παρέμβαση, δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με το έργο, το καθεαυτό έργο. Άρα δεν μπορείτε να διαψεύσετε. Άρα ουσιαστική παρέμβαση δεν μπορούμε να κάνουμε. Υπήρχε λογική, στρώστε λίγο τσαϊλάκι από πάνω, ρίξτε και μια πασάλιμα για να περνά ο κόσμος να μην βλέπει τις τρύπες. Έχω πει 100 φορές ότι αυτή η λύση είναι λύση που θα την έκανε ένας άσχετος περί τα λιμενικά ή ένας άσχετος περί τα οικοδομικά και γι' αυτό δεν δικαιούνται ορισμένοι που έχουν και πολιτική θέση και είναι και μηχανικοί να λένε αυτά τα πράγματα. Τι θα μπορούσε να γίνει? Θα μπορούσε να γίνει περίφραξη του χώρου, διαμόρφωση με μία διάστρωση κλπ. Ξύλινη, κυρίως για να μπορεί να αποξυλωθεί και για να γίνει το έργο, που όμως απαιτούσε και συγκεκριμένα μέτρα, διότι πλέον η κατεύθυνση του κόσμου δεν θα μπορούσε να είναι από 100 σημεία να μπαίνουν στα ημερόπλια. Εκεί λοιπόν μπαίνει το ερώτημα, σε ποιο σημείο θα αφήσεις διόδους προς τα ημερόπλια, ποιος θα βλαφτεί και ποιος θα ωφεληθεί. Και βεβαίως, το ότι λειτουργεί μέχρι τώρα. Σύγκρουση συμφερόντων των εργολάβων, σύγκρουση συμφερόντων των πλειοκτητών στην περιοχή, των χρηστών του λιμανιού και όλο αυτό είναι ένα χάος. Θα μου πείτε, αυτό είναι τώρα δικαιολογία? Όχι, δεν είναι δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα όμως. Από την άλλη, θα πρέπει να σας πω ότι το λιμάνι λειτουργεί στην κατάσταση που λειτουργεί. Λειτουργεί με ευθύνη που ανέλαβαν ανώτεροι υπηρεσιακοί παράγοντες του λιμενικού σώματος από τον λιμενάρχη. Και τους δύο λιμενάρχες που πέρασαν. Διότι η αντίθεση ήταν η λιμενική αρχή της ΚΟ για λόγους ασφαλείας και πολύ σωστά το λέει, δεν επιτρέπεται να υπάρχει αυτή η κατάσταση και να αποεπιβεβάζονται άνθρωποι. Άρα λοιπόν αυτή η ιστορία να κάνετε κάτι πρόχειρο ακούει σε διάφορα. Υπήρχε και η αγωνία του Γιάννη του Ζερβού μετά την ενημέρωση από τον τύπο, από εσάς και από τους άλλους συναδέλφους σας ότι πάει πίσω η υπόθεση. Στην λογική, δήμαρχε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Αποφασίσαμε λοιπόν, μετά και την επιστολή του Γιάννη του Ζερβού, να κάνουμε μια σύσκεψη των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, να τους αναλύσουμε αυτό το οποίο είχε ετοιμάσει το λιμενικό ταμείο και να καταλήξουμε από εκείνου ότι αυτό είναι το κόστος. Το λιμενικό ταμείο δηλαδή έχει έτοιμη πρόταση σχεδιασμένη για το πώς. Έχει πρόταση έτοιμη. Λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν κινούμαστε να κάνουμε αυτή τη σύσκεψη. Δεν μπορούσαμε αυτή τη βδομάδα γιατί ο κύριος Παυλίδης είναι εκτός, ο κύριος Ζερβός έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις και έτσι αύριο θα επικοινωνήσει το γραφείο Δημάρχου με τους επικεφαλής των παρατάξεων να δούμε ποια μέρα που βολεύει, Δευτέρα, Τρίτη, να κάνουμε αυτή τη σύσκεψη. Κλείνουμε με το λιμάνι. Εκκλησίες. Ο ίδιο ο κύριος Βαρκάς το προηγούμενο διάστημα μας είχε δηλώσει ότι προκειμένου να διεκπεραιωθούν όλες αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται, γιατί οι ναοί ανήκουν και στην νεοδομία, στην περιφέρεια, η οποία οι μελέτες ήταν χαμένες στη μετάφραση. Θα απαιτούσε επιμήκυνση αυτής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Περιλαμβάνονται και οι ναοί και οι διαδικασίες σε αυτό το αίτημα.
Χθες, πριν αποστείλω το αίτημα, είχα πραγματικά, και να το πω ευθέως, κυρία Παπαζαχαρίου, εκ των παραγόντων που έχουν βλαφθεί τα υποδομές, τα κτίρια, τα ακίνητα ή αρχαιολογικοί χώροι, θα σας το πω ευθέως, ο μόνος που έχει αγωνία, για να μην πω μόνος, αυτός που έχει τη μεγαλύτερη αγωνία όλων είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης. Ο κύριος Ναθαναήλ, ο οποίος χθες, έχοντας την αγωνία, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει: Δήμαρχε, τι κάνεις με αυτή την υπόθεση? Λέω: Σεβασμιότατε, όχι μόνο για τα δικά μας του λιμανιού, αλλά για τις εκκλησίες, τα ταμεία και όλα αυτά, οφείλω και πρέπει να κάνω άμεσα το αίτημα και σήμερα το καταθέτω, το κοινοποίησα και του ιδίου. Υπάρχουν λοιπόν κατηγορίες ή τμήματα της πόλης που έχουν βλαφθεί και στα οποία δεν έχει προχωρήσει καμία νομική δέσμευση, ούτε καν εγκρίσεις μελετών. Το ένα είναι οι εκκλησίες. Έχει καθυστερήσει αφάνταστα. Ευτυχώς από ένα σημείο και μετά ο Μητροπολίτης σε συνεργασία με τον Θεοδόση τον Βαρκά προχώρησαν και ασχολείται ο κύριος Βαρκάς, τρέχει κάνει προκειμένου να μπει σε μια διαδικασία εγκρίσεων. Και θέλω να πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα έχει και τις τελευταίες εγκρίσεις για να προλάβει να κάνει νομικές δεσμεύσεις και να προχωρήσει στις εργασίες. Είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι το κόστος των εκκλησιών, το οποίο είναι υψηλό, κυρίως του Αγίου Νικολάου, είναι αδύνατο να το καλύψει η Εκκλησία. Εμείς, εφόσον υπάρχει νομική φόρμουλα, έχουμε πει ότι και για τις εκκλησίες αλλά και όπου χρειαστεί μπορούμε να συμμετέχουμε και να βοηθήσουμε. Έχετε συζητήσει αυτό με τον Περιφερειάρχη, καθώς υπάρχουν δεσμευμένα χρηματοπρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία έχει εγγυηθεί ότι υπάρχουν και θα δοθούν και τις εκκλησίες. Ο κύριος Περιφερειάρχης έχει πει δημοσίως και έχει δεσμευθεί και σε μένα και στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη ότι αν όχι όλο το κόστος, το μεγαλύτερο μέρος του κόστους θα τον αναλάβει η Περιφέρεια μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και των χρημάτων που έχει η Περιφέρεια. Αυτό είναι δεδομένο και θεωρώ ότι στις δεσμεύσεις του Περιφερειάρχης δεν μπορεί να αλλάξει ή δεν αλλάζει. Και όχι προεκλογικά. Είναι και μια προεκλογική περίοδος. Μην το υποτιμάτε αυτό. Όχι, δεν το υποτιμώ. Το λέω χαριτωμένα για να μην θεωρηθεί ότι. Λοιπόν, εσείς το είπατε, εγώ να αλλάξω την κουβέντα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν πιέζουμε και είπα και στον Σεβασμό ότι είμαστε παρόντες και εδώ, αν χρειαστεί, να συμμετέχουμε και υπάρχει νομική φόρμουλα. Ο δεύτερος φορέας ο οποίος πιέζει και έχει μεγάλο άγχος, οφείλω να τον πω ότι είναι το σύνολο της μουσουλμανικής κοινότητας, με επικεφαλής βέβαια τον ημάμι και την διοίκηση του Βακούφ. Και εδώ οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται πραγματικά χαμένοι στη μετάφραση. Αν θα αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας ένα κόστος ή το Υπουργείο Πολιτισμού, εάν θα χρηματοδοτήσει ο Δήμος της ΚΟΟ ή αν θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια, ποιος και πώς θα πληρώσει τις μελέτες. Γιατί οι μελέτες, επειδή είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, γίνονται από ιδιώτες μηχανικούς, οι οποίοι θα πρέπει να πληρωθούν. Χρήματα το Βακούφ, εξ όσων γνωρίζω, αυτή την περίοδο δεν έχει. Και δεν άνοιξε και λογαριασμό για προσφορές, ο οποίος δεν κατάφερε να μαζέψει τίποτα από τουλάχιστον μας είχε πληροφορήσει. Κοιτάξτε, όταν βγάζεις μια ανακοίνωση με την καθοδήγηση, φαντάζομαι, του Υπουργείου, ότι ο ερανικός αυτός λογαριασμός δεν δέχεται πάνω από 1.000 ευρώ, ότι αυτός ο οποίος θα πρέπει να καταθέσει πρέπει να έρθει εδώ, και ένας μουσουλμάνος, για παράδειγμα, από το εξωτερικό κόος που θέλει να κάνει μια κατάθεση δεν μπορεί να την κάνει, αντιλαμβάνεσαι ότι πολύ δύσκολα θα μαζευτούν τα λεφτά. Όσα λεφτά και να θέλεις να μαζέψεις, εάν δεν υπολογίσω χοντρικά το κόστος που μου ανέφερε το Βακούφ και για τα τρία τζαμιά, με φθηνότερο την αποκατάσταση του πλατανίου, του Κερμετέ. Προχωράει όπως προχωράει. Λοιπόν, θα ξεπεράσει τα 4,5 εκατομμύρια. Και αυτό δεν αφορά μόνο στην αναστήλωση των μνημείων και στην υποστήριξή τους, γιατί είναι ιστορικά μνημεία της ΚΟΚ και οφείλουμε να τα διαφυλάξουμε. Αφορά και μια σειρά επαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα ισόγεια καταστήματα, είτε στην Πλατεία Ελευθερίας είτε στον Πλάτανο. Αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά βρέθηκαν μετέωροι, χωρίς να έχουν μαγαζί, χωρίς να έχουν χάσει τη δουλειά τους. Δεν σας λέω μόνο τα έσοδα που χάνει το Βακούφ ως νομικό πρόσωπο για να μπορεί να συντηρηθεί και να ασκήσει και το αγαθό έργο το οποίο υλοποιεί, αλλά έχουν χάσει και άνθρωποι τη δουλειά τους, είτε οι επιχειρηματίες είτε αυτοί που δούλευαν εκεί. Άρα λοιπόν είναι μια άλλη μεγάλη πίεση και αναγκαιότητα για να γίνει η παράταση. Και έρχομαι στον τρίτο κατά σειρά, που είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, από το οποίο δεν έχει κανείς, μα κανείς, από τον Δήμο καμία ενημέρωση για το τι κάνει.
Επειδή εμείς όμως το έχουμε ψάξει αυτό, κύριε Δημαρχέ, ήδη σε ό,τι αφορά τον αρχαίο πύργο απέναντι από τον Τζελσομίνο έγιναν κάποιες παρεμβάσεις και ξεκίνησαν διαδικασία μελετών και στο κάστρο της Νερατζιάς. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα καταγράψαμε την απομάκρυνση από πάνω και μια προετοιμασία που γίνεται προκειμένου να ξεκινήσει το έργο. Θέσαμε ένα ερώτημα. Αν τα 2,5 εκατομμύρια που παίρνουμε το Ταμείο Αλληλεγγύης τελικά θα πάνε μόνο στο Υπουργείο Πολιτισμού και μόνο για τους αρχαιολογικούς χώρους. Θέλω να ξέρω αν υπάρχει τέτοιου είδους ενδεχόμενο και γιατί ο κ. Περιφερειάρχης προφανώς δεσμεύτηκε και δημοσίως και σε συνέντευξη που έδωσε στο Δειράς ότι από τα 2,5 εκατομμύρια δεν πρόκειται εκείνος σε ό,τι αφορά έργα να αξιοποιηθούν από εκεί και γνωρίζω ότι και από τις υπηρεσίες του Δήμου έχουν σταλεί εκ νέου στους φορείς που έχουν υποστεί ζημιές οι προτάσεις προκειμένου να δουν πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα λεφτά. 2,5 βέβαια δεν φτάνουν ούτε για ζήτο, ούτε για το κάστρο, ούτε για πουθενά. Δεν ξέρω αν υπάρχει πληροφόρηση εσείς και πού θα αξιοποιηθούν αυτά τα 2,5 εκατομμύρια. Να ξεκινήσω από το Υπουργείο Πολιτισμού. Καταρχήν είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση σε όλο τον δρόμο της Υποκράτους. Με τα υποστηλώματα και τα μοντέλια που λέμε στην οικοδομή, μέσα στη μέση του ποδηλατόδρομου, έχουν αποκλείσει όλο τον δρόμο και κανείς μα κανείς δεν τρέχει να τα τελειώσει ή να τα αντιστηρίξει σοβαρά και να αποδοθεί και ο δρόμος. Αυτό που έκαναν, κυρία Παπαζαχαρίου, είναι να απομακρύνουν ό,τι σαθρό υπήρχε, που το άφησαν εκεί 2 χρόνια, που άφησαν τις βουκαμβίλιες και οι οποίες βάρυναν όλο το ακίνητο χτίριτο, ειδικά στον Πυργίσκο απέναντι από τον Τζελσομίνο, που θα μπορούσε να το παρασύρει όλο αυτό, αν έμεναν εκεί τώρα με τις βροχές, όλο αυτό θα ερχόταν κάτω. Και το ότι στέκει ακόμα εκεί οφείλεται στην υποστήλωση. Δεν μπορεί όμως να μένει 3 χρόνια αυτό το πράγμα εκεί. Και την ίδια ώρα η αρχαιολογία να έχει απέτηση από τον οποιοδήποτε ιδιώτη να κάνει αυτά τα οποία του λέει η αρχαιολογία και η αρχαιολογία να είναι. Το Υπουργείο Πολιτισμού, μάλλον, όχι η αρχαιολογία. Το Υπουργείο Πολιτισμού να είναι εξαφανισμένο. Είδατε καμιά μελέτη για το τι θα γίνει μέσα στο κάστρο? Καμία. Είδαμε καμία μελέτη ή είπε κανείς ότι προχωρά μία μελέτη? Μια προθύστερη μελέτη για ζημιά που ήταν πριν από το σεισμό μέσα στο κάστρο και νομίζω από εκεί ξεκινάει. Με τέτοιου είδους μελέτη είχε ετοιμάσει και το Βακούφ, αν θυμάστε, για τον τζαμί του Πλατάνου, τον τζαμί της Λότζιας, από πολύ παλιά. Υπήρχε μια άποψη περί ενίσχυσης από άλλη χώρα της αποκατάστασης. Κόλλησε γι' αυτό. Είναι πράγματα όμως που δεν είναι ανακοινώσιμα. Και θα με επιτρέψετε να μην αναφερθώ. Φαίνεται λοιπόν ότι και το Υπουργείο Πολιτισμού μένει πίσω. Μένει πίσω και μένει πίσω τραγικά. Γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Θυμάστε ότι στην κυρία Κονιόρδου το καλοκαίρι που είχε έρθει στο σεισμό είπε ότι αν από τα λεφτά που εισπράττει το ΤΑΠΑ από την ΚΟ διαθέσει ελάχιστα, θα αποκατασταθούν πολύ γρήγορα. Απέτηση λοιπόν που τη έστειλα και επιστολή και το επανέλαβα και στην κυρία Κονιόρδου το καλοκαίρι. Και το είπα και ξανά στην κυρία Κονιόρδου στην συνάντηση που είχαμε στην Επίδαυρο για οι πόλεις με τα Σκλημπία με το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι δεν μπορεί να εισπράτεται από το ΤΑΠΑ, να εισπράττει το ΤΑΠΑ λεφτά από την ΚΟ και να ζητάτε από το Δήμο, από την Περιφέρεια, από το Ταμείο Συνοχής ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση λεφτά για να φτιάξετε στοιχειώδες 5 πράγματα. Εδώ πρέπει να μιλήσουν ξεκάθαρα όλοι. Και κυρίως πρέπει να μιλήσει ξεκάθαρα το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο Υπουργός Πολιτισμού, οι υπηρεσίες του και το ΤΑΠΑ. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η ιστορία. Οφείλαμε λοιπόν και εμείς εκεί να κάνουμε άλλος ένας λόγος για την παράταση. Εάν το βλέπαμε ψυχρά και τελείως προεκλογικά όπως είπατε, θα βγαίναμε και θα μεταφέραμε όλες τις ευθύνες στους τοπικούς πολιτικούς παράγοντες, στους κεντρικούς πολιτικούς παράγοντες, στους υπηρεσιακούς κεντρικά, διότι ο Δήμος αυτό που ανέλαβε, τα σχολεία δηλαδή, τα τελείωσε. Άρα εμείς από πλευράς δικής μας ή της αποκατάστασης των υποδομών της αποχέτευσης τα τελειώνουμε. Ακόμα και την δεξαμενή στην Αντιμάχια είναι σε εξέλιξη η εργολαβία. Τα αποχετευτικά με τις ζημίες που είχαν και κάθε τόσο έχουμε προβλήματα είναι σε εξέλιξη η εργολαβία. Εμείς λοιπόν είμαστε συνεπείς και θα μπορούσαμε να πούμε κόφτε το κεφάλι σας και να βγούμε από πάνω και να κάνουμε μικροπολιτική. Η ΚΟΣ όμως δεν έχει ανάγκη μικροπολιτικής, έχει ανάγκη ενότητας και συμπόρευσης σε κάποια πράγματα. Δεν μπορούν να βγαίνουν κάποιοι και να προκαλούν το δημόσιο αίσθημα λέγοντας τι έκανε ο Δήμος, διότι ο Δήμος υποκατέστησε το κράτος σε πάρα πολλά. Από την πρώτη ώρα του σεισμού μέχρι σήμερα.
Βεβαίως και να το κάνουμε, γιατί η άποψή μας είναι ότι οι Δήμοι πρέπει να είναι μικρά κράτη. Να είναι η τοπική αυτοδιοίκηση να παίζει το ρόλο που πρέπει να παίζει. Να διαχειρίζεται τους πόρους που πρέπει να διαχειρίζεται και να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει για τους πολίτες. Και έρχομαι στα 2,5 εκατομμύρια. Θυμάστε αναφορές σε εσάς και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων τοπικών πολιτικών παραγόντων ότι ο Δήμος παραφούσκωσε τους λογαριασμούς και γι' αυτό οι Ευρωπαίοι καθυστερούν και θα χάσουμε τα λεφτά και θα κάνουμε και θα δείξουμε. Η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Υπουργείων για αυτούς που δεν ξέρουν αλλά είναι πολιτικοί παράγοντες και θέλουν να καθορίσουν τα πράγματα στην ΚΟ ή προσπαθούν να καθορίσουν τα πράγματα στην ΚΟ, η άγνοια είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Οι οδηγίες όλες ήταν να βγει πάνω από το μέσο όρο του εισοδήπτου του ΑΕΠ της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, προκειμένου να ενταχθεί πιθανόν σε χρηματοδότηση. Έτσι το καταφέραμε. Εμείς το τρέξαμε. Άλλοι έπρεπε να το τρέξουν. Δύο μέρες πριν λήξει η προθεσμία, μας πήραν από το Υπουργείο και λένε: άλλοι έπρεπε να απαντήσουν, αλλά βοηθήστε, διότι δεν θα προλάβουμε. Και μπήκαν οι υπηρεσίες να συνεργαστούν με τη ΔΕΗ, με τον. Την Εκκλησία, με την Αρχαιολογική Υπηρεσία, με το Βακούφ, με όλους τους φορείς, προκειμένου να γίνει λίστα και να πάρουμε τα 2,5 εκατομμύρια. Μόλις από τα 90 που δείχνει. Από τα 90. Και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι πάλι έγιναμε αποδέχτες, τρέξτε και πέστε μας την κατανομή, γιατί δεν έχουμε πού θα κατανεμηθούν τα λεφτά. Και τι κάναμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε μόνοι μας ως Δήμος κατανομή. Παρ' όλα αυτά, αποστείλαμε σε όλους τους εμπλεκόμενους, από τη Μητρόπολη μέχρι το Βακούφ και όλες τις υπηρεσίες, επιστολή λέγοντας: πέστε μας πώς ιεραρχείτε, τι λεφτά απαιτούνται και ρωτά. Έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία? Από ό,τι ξέρω από τον κύριο Χατζηγαλίμιο, έχει ολοκληρωθεί, ότι είχαμε και αποκλειστικές προθεσμίες. Είναι λοιπόν ένα σύνθετο πρόβλημα η αντιμετώπιση της κατάστασης μετά τον σεισμό. Οφείλω να πω ότι για άλλη μια φορά ότι είμαι υπερήφανος για τον τρόπο που λειτουργήσε το σύνολο του Δήμου από τη μισή ώρα μετά το σεισμό μέχρι και σήμερα, και οφείλουμε να το λέμε αυτό και να το επαναλαμβάνουμε, διότι άνθρωποι άφησαν τις οικογένειές τους την ώρα του σεισμού για να τρέξουν στην πολιτική προστασία, επί μέρες ασχολήθηκαν με αυτό αφήνοντας και την οικογένεια, βλέποντας λίγο την οικογένεια, και βεβαίως δεν μπορεί συνεχώς να κατηγορούμε τους εργαζόμενους του Δήμου ή το τι κάνουν οι εργαζόμενοι του Δήμου, οι οποίοι έδωσαν τον εαυτό τους και εξακολουθούν να δίνουν, αφήνοντας πίσω κάποιες μελέτες ασχολούμενοι με το σεισμό, με το ένα με το άλλο, και γι' αυτό έχουν μείνει και κάποια έργα πίσω, αλλά επίσης και στους εθελοντές οι οποίοι έτρεξαν στο σεισμό και τους ανθρώπους που μέχρι σήμερα έρχονται και λένε: Δήμαρχε, αν μπορούμε κάπου να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε για την πρόοδο των, να σπρώξουμε τα πράγματα από πάνω. Το θέμα είναι αν υπάρχουν σύμμαχοι σε κυβερνητικό επίπεδο για να αποδώσει τουλάχιστον και αυτή η προσπάθεια. Η τελευταία, φαντάζομαι, που θα υπάρξει με την επιμήκυνση της περίοδου εκτάκτου ανάγκης, προκειμένου να διεκπαιρεωθούν τα πράγματα, γιατί νομίζω, τουλάχιστον εκφράζοντας την κοινωνία, έχει κουραστεί να ακούει ότι θα γίνει αυτό, γιατί δεν έγινε αυτό να γίνει έτσι. Ουσιαστικά τη διχάζουμε χωρίς αποτέλεσμα. Κύριε Παπαζαχαρίου, η κοινωνία ακούει, προσέχει, εισπράττει και ξέρει τι γίνεται. Πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα συνεργασίες, όχι σύμμαχοι, δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Υπάρχουν συνεργασίες. Είναι το αποτελέσματος, αυτό είναι το. Έτσι. Το σημαντικό που έχω να σας πω, και είναι και μια εικόνα η οποία καλλιεργείται κατά καιρούς, η αντίθεση του Δήμου, του Δημάρχου με τον Περιφερειάρχη, η αντίθεση του Δημάρχου με τον τοπικό βουλευτή και με το ένα και με το άλλο. Αντίθεση με τον Περιφερειάρχη δεν υπήρξε ποτέ πέραν των διαφορετικών πολιτικών προσεγγίσεων σε κάποια συγκεκριμένα θέματα. Αλίμονο να ταυτίζεσαι σε όλα με κάποιους ανθρώπους. Συνεργασία με τα κεντρικά κλιμάκια της κυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό με τους υπουργούς υπάρχει όπου υπάρχει ανάγκη και είναι και άμεση η απάντησή τους. Αυτό που πρέπει να φοβάται η κάθε τοπική κοινωνία είναι αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα ή να παρουσιάσουν ότι υπάρχουν προβλήματα, πιστεύοντας ότι κεφαλαιοποιούν και να δεικνύουν την παρουσία τους. Αυτό πρέπει να προσέχουμε ως τοπική κοινωνία. Όλα τα άλλα είναι λόγος να γίνεται ή περιόνου σκιάς. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια, υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια να δημιουργήσουν την εικόνα του Δημάρχου της ΚΟ ότι ήταν αυτός που έκανε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και δεν έκαναν τα κόμματα, ας πούμε, ή αυτός ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτά κλπ.
Δεν με πειράζει, μην με ενοχλούν. Εγώ έχω πει ότι όσο αφορά το καλό της ΚΟΕ θα συγκρουστώ με όποιον πρέπει. Προκειμένου να διαφυλάξω τα συμφέροντα των πολιτών της ΚΟΕ και του Δήμου της ΚΟΕ και του νησιού. Ξαναλέω. Κεντρική διοίκηση, Δήμος, Περιφέρεια, όπου χρειαστεί η συνεργασία είναι άψογη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Κουρλέτης στη μία έγινε σεισμός, την επόμενη 300 και την μεθεπομένη άλλα 300. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Χαρίτσης έρχεται εδώ και συζητάμε επί ώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Βίτσας έρχεται εδώ και συζητάμε επί ώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όποιο υπουργείο πάμε και ό,τι ζητήσουμε, ο υπουργός αθλητισμού για παράδειγμα για τον Παρκέ ή για την παλιό γήπεδο Ανταγόρας που έχουμε στείλει ήδη τη μελέτη και είμαστε σε επαφή. Ούτε η επέκταση του βιολογικού. Ούτε η επέκταση του βιολογικού. Κάποιοι βγαίνουν κάποιοι και να λένε ευτυχώς που είμαστε εμείς και σας το είπαμε και μπλα κλπ. Ούτε το νέο πρόγραμμα που καταθέτουμε για τα δύο έργα. Και θα ανακοινωθεί σήμερα, το λέω σε εσάς σήμερα, για το φράγμα στο Μία ποταμό στην Καρδάμενα και το άλλο στον Άγιο Νικήτα και στην Ανεβάλλουσα, αν δεν κάνω λάθος, στην Αντιμάχια, προκειμένου να καλύψουμε τα προβλήματα υδροδότησης αλλά και αξιοποίησης των επιφανειακών υδάτων. Τα τρέχουμε, το είπα σε εσάς τώρα. Μεθαύριο που θα ενταχθεί θα βγουν κάποιοι και θα πούνε μεσολαβήσαμε και το κάνουμε. Δεν μας ενδιαφέρει η δουλειά να γίνεται.